Θα σας πω όμως πώς εγώ γνώρισα τον Νικήτα τον Καφιό. Εγώ τον γνώρισα λοιπόν μέσα σε μια δύσκολη περίοδο προσωπική δική μου, όπου αναζητούσα ας πούμε να βρω λίγο φως και συγκεκριμένα να βρω μια αποδοχή, δηλαδή να βρω έναν άνθρωπο, μια σκέψη, έναν χώρο σκέψης και αντίληψης που μπορεί να αποδέχεται το ανθρώπινο πρόσωπο όπως είναι, με τη μοναδικότητά του και την ιδιαιτερότητά του. Δηλαδή όπως ακριβώς είναι, να το σέβεται και να μπορεί να το βοηθήσει, όχι δίνοντάς του απλά συμβουλές κηρυγματικές ή προσφέροντάς του κάποιες εντολές, αλλά προσπαθώντας πρώτον να το κατανοήσει και να το σεβαστεί στο σημείο που βρίσκεται. Όχι στο σημείο που πρέπει να φτάσει, αλλά στο σημείο που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή, στον πόνο και στην οδύνη του. Οπότε ο Νικήτας ο Καφιός ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος και είναι ένας τέτοιος άνθρωπος και την εποχή εκείνη και σήμερα ακόμη διατηρεί μια σπουδαία ιστοσελίδα στο ίντερνετ που λέγεται «Ψυχολογία και θρησκεία», και μέσα από εκεί άκουσα διάφορες εκπομπές του, διάβασα κείμενά του, οπότε κατάλαβα ότι εκεί πέρα κάτι σπουδαίο συμβαίνει, κάτι όμορφο, κάτι πολύ θεραπευτικό και κάτι πολύ δυναμικό. Και έτσι πήρα την τόλμη να τον ενοχλήσω και να έρθω σε επαφή μαζί του. Διότι ο Νικήτας κάνει και τηλεφωνική υποστήριξη σε ανθρώπους και πολλές φορές μάλιστα χωρίς χρηματική αμοιβή, αλλά μέσα από την καρδιά του. Αυτή ήταν η επαφή μου με τη σκέψη του Νικήτα του Καφιού. Τώρα, θα ήθελα επίσης να σας πω, για να γνωρίζουμε τον συγγραφέα του σημερινού βιβλίου, μια και εμένα ο ρόλος μου είναι να τον παρουσιάσω, για το βιβλίο θα μιλήσει πιο πολύ εκείνος, θα ήθελα να σας μιλήσω για το προφίλ του συγγραφέα. Δηλαδή, αντί να καθόμαστε να λέμε βιογραφικά στοιχεία, πού σπούδασε, ποια σεμινάρια παρακολούθησε, τα οποία πολλές φορές έχουν σημασία, αλλά και πολλές φορές δεν έχουν καμία απολύτως σημασία, θα ήθελα να σας πω περισσότερο το προφίλ του. Δηλαδή, ποιος είναι ο Νικήτας ο Καφιός, σαν άνθρωπος, σαν διανοούμενος και σαν ψυχοθεραπευτής. Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζουμε για τον Νικήτα τον Καφιό είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αντισυμβατικός. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ενώ είναι γνώστης των θεωριών της σύγχρονης ψυχοθεραπευτικής, ας πούμε, είναι ικανός να ανατρέψει τα πάντα ανά πάσα στιγμή, αρκεί να συναντήσει το ανθρώπινο πρόσωπο. Αυτή την ανθρώπινη μοναδικότητα, δηλαδή δεν θα μείνει στο τι λέει η σχολή ή δεν θα μείνει, αν θέλετε, στο τι πρεσβεύει κάποια ψυχολογική, ας πούμε, θεώρηση και πρόταση, αλλά είναι ικανός όλα αυτά να τα γκρεμίσει, αρκεί να έρθει σε συνάντηση με τη μοναδικότητα του ανθρώπου και να βοηθήσει θεραπευτικά. Το άλλο στοιχείο του προφίλ του είναι ότι ο Νικήτας είναι αντιστάρ. Δηλαδή και σήμερα που βρίσκεται εδώ μαζί μας δυσκολεύεται πάρα πολύ, το ξέρω εγώ τώρα. Αυτός τώρα δυσκολεύεται ιδιαιτέρως, διότι δεν του αρέσει να δουλεύει το προφίλ του. Όμως είναι ψυχολόγος, είναι επιστήμονας συν της άλλης, οπότε αναγκαστικά έχει και μια δημόσια παρουσία. Παρά τα αυτά όμως, είναι αρκετές οι φορές και αυτοί οι οποίοι τον γνωρίζουμε, και νομίζω είμαστε αρκετοί εδώ απόψε που τον γνωρίζουμε, μέσα από την ιστοσελίδα του ή μέσα από το Facebook, που καθημερινά ενημερώνει με δεκάδες, θα λέγαμε, αναρτήσεις. Τι έχουμε δει, τι έχουμε διαπιστώσει? Ότι ανά πάσα στιγμή τα ανατρέπει όλα, θα λέγαμε εντός πολλών εισαγωγικών, είναι λίγο αυτοκαταστροφικός, δηλαδή μπορεί ανά πάσα στιγμή να απογυμνωθεί, που αυτό δεν είναι, αν θέλετε, μέσα στο επαγγελματικό πρωτόκολλο, έτσι, διότι ο ψυχολόγος πρέπει, ας πούμε, έτσι θεωρείται ότι πρέπει να κρατάει, ας πούμε, αποστάσεις, πρέπει να δημιουργεί αποστάσεις στο θεραπευόμενό του, πρέπει να δημιουργεί, ας πούμε, ένα μύθο γύρω από το πρόσωπό του, ενώ ο Νικήτας καθημερινά μπορούμε να πούμε ότι αποδομεί το μύθο του, δηλαδή σπάει τη βιτρίνα του, καταρρύπτει, ας πούμε, αυτό το προφίλ του σπουδαίου ψυχολόγου. Με αποτέλεσμα πολύ αυτό να τους αρέσει, γιατί τους ελευθερώνει, αισθάνονται ότι είναι δίπλα τους και ότι δεν πρέπει να συναγωνιστούν κάποιον ο οποίος είναι ο υπέρμετρα σοφός και αυτοί είναι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν τίποτα, αλλά σπάει τις αποστάσεις. Όμως και αρκετούς τους αγχώνει ιδιαιτέρως αυτό,
Διότι όταν γίνεσαι ίσως με τον άλλο, ουσιαστικά τι του ζητάς? Του ζητάς να πάψει να σε βλέπει ως ψυχολογικό δεκανίκι του και του ζητάς ουσιαστικά να αναλάβει τις προσωπικές του ευθύνες. Και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του ανθρώπου, και ειδικά του σύγχρονου ανθρώπου, είναι ότι δεν θέλει να αναλάβει ευθύνες. Φοβάται τις ευθύνες. Γι' αυτό και αναζητεί διαφόρους, είτε είναι αυτοί πνευματικοί, είτε γεροντάδες, είτε είναι ψυχολόγοι ή ψυχίατροι, για να τους αποδώσει τις δικές του ευθύνες και αυτός να πορευθεί, ας πούμε, ουσιαστικά ανεύθυνα. Δηλαδή κάποιος άλλος πάντα να παίρνει το κόστος των προσωπικό και ατομικό του επιλογών. Και αν αποτύχει, να φταίει ο άλλος, όχι εκείνος. Ο νικητής λοιπόν αυτό το σπάει. Πάει το προφίλ του και σε αναγκάζει ουσιαστικά να έρθεις εσύ αντιμέτωπος με τον ίδιο τον εαυτό σου και να αναλάβεις τις ευθύνες σου. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για τη σκέψη του, δηλαδή την ψυχοθεραπευτική του σκέψη, που ουσιαστικά αυτό θα βρούμε μέσα σε αυτό το πάρα πολύ όμορφο βιβλίο. Εάν θέλαμε να κατατάξουμε τώρα τον Νικήτα τον Καφιό σε κάποια σχολή ψυχοθεραπευτική, αυτή θα λέγαμε ότι είναι η συνθετική. Δηλαδή ο Νικήτας είναι ένας ψυχολόγος συνθετικός. Υπάρχει μία σχολή στη ψυχολογία και στην ψυχοθεραπεία, τη συνθετική ψυχοθεραπεία, η οποία ας πούμε συνδυάζει διάφορα στοιχεία από διαφορετικές ψυχολογικές σχολές και ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και τις εφαρμόζει. Όμως αυτό που διαφοροποιεί, αν θέλαμε ας πούμε να πούμε, τον Νικήτα τον Καφιό, είναι ότι εκείνος δεν δανείζεται μόνο από διάφορες ψυχοθεραπευτικές μεθοδολογίες, αλλά όμως συγχρόνως δανείζεται και από μια μεγάλη γνώση που έχει από μεγάλες πολιτισμικές και θρησκευτικές παραδόσεις. Είναι γνώστης δηλαδή των μεγάλων πολιτισμικών παραδόσεων και των θρησκευτικών παραδόσεων. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Οπότε δανείζεται ως ορθόδοξος βέβαια χριστιανός, ο οποίος έχει μια πάρα πολύ καλή γνωσιολογική σχέση με την εκκλησιαστική γραμματεία, δηλαδή γνωρίζει την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας και όλα αυτά, αλλά αυτό και έχει και βιωματική σχέση με το χώρο της Εκκλησίας, αυτό όμως δεν τον εμποδίζει όπου βρει κάτι ουσιαστικό και καλό να το πάρει ως εργαλείο και να το χρησιμοποιήσει μέσα σε αυτό που ονομάζει αυτός και κατανοεί ως την ψυχοθεραπευτική του δυναμική προς τους ανθρώπους. Αυτό εάν κανείς μπορεί να το διακρίνει και έχει τις γνώσεις, θα το δει μέσα σε αυτό το βιβλίο, στο «Δεν πειράζει». Δηλαδή θα δει ότι ο Νικήτας κινείται από το δυτικό, ας πούμε θα λέγαμε, καταφατικό ορθολογισμό, έτσι, της Δύσεως, μέχρι τον ανατολικό, μυστικιστικό αποφατισμό των πατέρων των νηπτικών της Εκκλησίας. Πάει ας πούμε από τον Ιωάννη της Κλίμακος, τον Σιναίτη, στο Μάξιμο τον Ομολογητή και φτάνει μέχρι τον Καστανέντα ας πούμε και τον Κρυσταμούρτη. Έχει αυτή τη δυνατότητα ο Νικήτας να αγκαλιάζει όλο αυτό το πλαίσιο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια για έναν άνθρωπο ο οποίος ασχολείται και έχει ως αντικείμενό του την ανθρώπινη ψυχή. Τρίτο σημείο της σκέψεώς του, η οποία αποτυπώνεται μέσα στο βιβλίο. Τον χαρακτηρίζει κάτι το οποίο χαρακτηρίζει όλους τους μεγάλους, δηλαδή ποιο? Ο ηρωικός πεσιμισμός. Δηλαδή πολλές φορές όταν διαβάζεις τις αναρτήσεις του ή τα κείμενά του, τι διακρίνεις? Διακρίνεις ένα μηδενισμό. Δηλαδή πολλές φορές λες πω έχει πέσει ας πούμε. Τόσο άνθρωπος ας πούμε έχει πέσει τώρα, είναι πεσμένος. Διαβάζει κανείς ας πούμε στις αναρτήσεις του και σήμερα το πρωί που μου έλεγε κάτι προηγουμένως, τον ενόχλησε κάτι, έγραψε μία ανάρτηση, τα μηδένισε όλα. Αυτός ο μηδενισμός του όμως δεν είναι μηδενισμός της απελπισίας και της απόγνωσης. Είναι ο ηρωικός πεσιμισμός που είχε ο Κάφκα, που είχε ο Καμί, που είχε ο δικός μας εδώ ο Καζαντζάκης, που είχαν οι μεγάλοι νηπτικοί πατέρες, οι οποίοι τι κάνανε, μηδενίζανε τα πράγματα όχι για να δημιουργήσουν μία αίσθηση ματαιότητας των πάντων, αλλά για να τα απογυμνώσουν. Να τα απογυμνώσουν από την ειδωλικότητά τους. Δηλαδή, προσπαθούσαν ας πούμε να μηδενίσουν ή εντός εισαγωγικών να ευτελίσουν τα πράγματα του κόσμου για να δείξουν στον κόσμο ότι δεν πρέπει να αγκιστρώνεται κανείς από τις πραγματικότητες του κόσμου, διότι κάθε φορά που αγκιστρώνεσαι, παγιδεύεσαι ουσιαστικά στα πράγματα. Και αυτό δημιουργεί την οδύνη. Μία από τις μεγαλύτερες αιτίες της οδύνης του ανθρώπινου προσώπου είναι ότι απολυτοποιεί τις πραγματικότητες πρώτον και δεύτερον ότι αγκιστρώνεται από τα γεγονότα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, δηλαδή κάνει εξαρτήσεις όπως λέμε, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργεί τεράστια οδύνη. Ο Νικήτας ο Καφιός με αυτόν τον μηδενισμό των εντός εισαγωγικών θέλει ουσιαστικά να μας πει ότι δεν πρέπει να κάνουμε εξαρτήσεις από πρόσωπα πράγματα, ότι ο κόσμος είναι μια ρευστότητα που διαρκώς μεταλλάσσεται, οι άνθρωποι αλλάσουν, τα πράγματα αλλάσουν, οι καταστάσεις αλλάσουν, οπότε μην κολλάτε όπως συνηθίζει να λέει, μην μένετε, μην εμένετε στα πράγματα, να είσαστε σαν τη βροχή που ρέει στα γεγονότα πάνω, που κυλάει και δεν λιμνιάζει να βρωμίζει. Τώρα να πω ένα τέταρτο και πρώτο τελευταίο. Δεν ξέρω για ποιον τα λέει αυτά. Λοιπόν, τώρα, η αποδοχή ας πούμε, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο στα κείμενά του όλα μέσα, το οποίο νομίζω ότι θα μας το χαρίσει και σήμερα, θα μας μιλήσει, θα μας πει 2-3 πράγματα Γιώργο αυτό, είναι ότι στα κείμενά του και γενικότερα ας πούμε στη σκέψη του υπάρχει μία βαθιά αποδοχή της ανθρώπινης αδυναμίας. Δηλαδή, τώρα τελευταία, εδώ και ας πούμε μερικά χρόνια, έχει αναπτυχθεί αυτό το ρεύμα το New Age, που υπάρχει και μέσα σε αυτό το New Age, νέας εποχής δηλαδή, και η ψυχολογία, η διάσταση ψυχολογίας. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλοί οι οποίοι σου λένε διαρκώς ότι δεν υπάρχει δεν μπορώ, αλλά υπάρχει δεν θέλω. Αυτό ενώ ακούγεται πάρα πολύ ωραίο και σε αρκετές περιπτώσεις ίσως να είναι και έτσι τα πράγματα, στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο, δεν προσφέρει δηλαδή κάτι. Εάν προσφέρει κάτι θα είναι πολύ επιφανειακό και πολύ σύντομο. Στην πραγματικότητα αυτό που κάνει είναι να δημιουργεί με περαιτέρω ενοχές στους ανθρώπους ότι υπάρχει λύση, αλλά αυτοί δεν θέλουν, άρα λοιπόν είναι ένοχοι που δεν θέλουν. Ο Νικήτας ο Καφιός σε αυτό μέσα στο βιβλίο θα δείτε με τι τρυφερότητα πλησιάζει τον ανθρώπινο πόνο και ουσιαστικά σου λέει ότι το ότι δεν μπορείς δεν είναι ένοχο. Ότι πολλές φορές δεν είναι μόνο ότι δεν θέλει ένας άνθρωπος, είναι ότι και δεν μπορεί. Γιατί είναι το γονιδίωμά του αυτό, γιατί είναι η νευροφυσιολογία του αυτή, γιατί είναι οι παραστάσεις του οι οποίες τον εμποδίζουν. Σίγουρα πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θυματοποιούνται ας πούμε π.χ. στη ζωή. Αλλά ακόμη και αυτό για τον Νικήτα τον Καφιό σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει ακόμη τη δυνατότητα, δεν έχει βρει τον τρόπο, δεν ξέρει, δεν γνωρίζει τους τρόπους που να ζήσει έξω από αυτό. Έχει μάθει παραδείγματος χάρη ένας άνθρωπος να παίρνει προσοχή και αγάπη από τους άλλους παίζοντας το ρόλο του θύματος. Εάν εμείς του πούμε ότι αυτό το κάνεις γιατί πραγματικά θέλεις και το κάνεις, ουσιαστικά δεν του προσφέρουμε κάτι παρά μόνο ενοχές. Γιατί εκείνος δεν ξέρει κάτι άλλο. Πρέπει κάποιος να του μάθει. Αυτό λοιπόν θα το βρούμε επίσης στο βιβλίο του Νικήτα του Καφιού και ένα τελευταίο που θα πω είναι ότι ουσιαστικά ένας άνθρωπος ο οποίος πάσχει από μία νεύρωση ας πούμε, ο οποίος πάσχει από κάποια ψυχολογικά προβλήματα και δυσλειτουργίες, δεν περιμένουμε αυτός ο άνθρωπος ας πούμε να γίνει τελείως καλά με την έννοια ότι κατά κάποιο τρόπο αυτά θα εξαφανιστούν με ένα μαγικό τρόπο από τη ζωή του, διότι ο πυρήνας της ύπαρξής του ας πούμε π.χ. σε έναν είναι μελαγχολικός. Το θέμα είναι πώς θα αποδεχθεί τη φύση του ότι είναι μελαγχολική, είπαμε ως χάρη, έτσι, και πώς θα μπορέσει να γίνει λειτουργικός στην καθημερινότητα της ζωής του. Δηλαδή πώς μπορεί να συμφιλειωθεί με τον εαυτό του και να γίνει όσο το δυνατόν πιο λειτουργικός. Το θέμα λοιπόν για τον Νικήτα τον Καφιό, ο οποίος το λέει και το ξαναλέει συνέχεια στα κείμενά σου, στον αρτίσιο και στο βιβλίο αυτό, δεν είναι ας πούμε, και μάλιστα το είδα εδώ πέρα, μου άρεσε πάρα πολύ αυτό, ακούστε ένα ωραίο που λέει εδώ πέρα, μην προσπαθείς λέει με το ζόρι να γίνεις ο άνθρωπος που θα ήθελες να είσαι. Χαλάρωσε, δέξου τις αδυναμίες και τις δυνατότητές σου. Μην προσπαθείς να είσαι του άριστα, του 10 και το 8 και το 7 είναι καλή βαθμή επίδοσης. Καλύτερα λέει να είσαι ευτυχισμένος παρά να είσαι τέλειος. Συγκλονιστικό αυτό, έτσι. Δηλαδή καλύτερα να βρεις την προσωπική σου ας πούμε επαφή με τον εαυτό ο οποίος θα σε κάνει πιο λειτουργικό στα πράγματα παρά ενοχικά να αναζητάς αυτή την τελειότητα η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ δεν θα μπορώ να πω κι άλλα πολλά. Είχα σκοπό και να διαβάσω κάποια αποσπάσματα αλλά μην με ακρηγορήσω εγώ, να μας πει ο Νικήτας διότι αυτός είναι το τιμόμενο πρόσωπο σήμερα. Θα σας πω όμως
πώς εγώ γνώρισα τον Νικήτα τον Καφιό, εγώ τον γνώρισα...